Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, ειδικά στην τρίτη περίοδο και με ένα επιμέρους σκορ 22-6, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 67-52 και να κατακτήσει το πρώτο Super Cup της ιστορίας του. Μια σαφέστατα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Παπανικολάου να κλέβει την παράσταση, καθώς για πρώτη φορά ο αρχηγός κλήθηκε να σηκώσει το τρόπαιο της σεζόν, πρώτο γάρ, αλλά εκείνος προτίμησε να το δώσει στον team manager της ομάδας, Χρήστο Μπαφέ, ο οποίος είχε περάσει μια περιπέτεια με την υγεία του το καλοκαίρι. Ήταν αυτός που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα πάντως και τους παίκτες του να κρατούν χαμηλούς τόνους, ενώ ο Μουσταφά Φαλ ήταν ο μεγαλύτερος αγωνιστής των περιοδιών. Όχι μόνο για τους 12 πόντους και τα 5 rebound που πήρε, αλλά και τις 5 assists που μοίρασε. Βεβαίως, πολύ καλή και η παρουσία από τον Σάσα Βεζένκοφ, 12 πόντοι, 10 rebound, αλλά και Γιαννούλη Ριτζάκη, που σκόραρε 11 πόντους. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά η ακριβοπληρωμένη και η ακριβοθόρητη Πονίτκα, αλλά και Γκριγκόνης που στην κυριολεξία τα έσπασαν, με τον Μόνο, ο οποίος κράτησε σημαία, με τον παίκτη που κράτησε ψηλά την σημαία της ομάδας, να μην είναι άλλος από τον Πάρις Λί, συνεπικουρούμενος από τον Γιώργο Παπαγιάννη.